Φρικτόδη στοίχημα στην Αθηνών Λαμίας, ο γιος του ιδιοκτήτη των Τζάμπο ήταν στην Πόρσε ο Γιώργος Βακάκης, γιος του ιδιοκτήτη των πολυκαταστημάτων Τζάμπο. Και ένας φίλος του επέβαιναν στην Πόρσε νεκροί από τη σφοδρή σύγκρουση σε πάρκινγκ στο 83ο χλή της Αθηνών Λαμίας, μια 33χρονη γυναίκα και το μωρό της που ήταν στο πάρκινγκ της Εθνικής ο Γιώργος Βακάκης. Γιος του ιδιοκτήτη των πολυκαταστημάτων Τζάμπο Απόστολου Βακάκη. Είναι ένας από τους 4 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους λίγο πριν τις 4 το απόγευμα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας όταν μία Πόρσε εξετράπη της πορείας της στον δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Έφυγε με το πλάι στον παράδρομο και έπεσε σαν πύραυλος πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Μέσα στο ακινητοποιημένο αυτοκίνητο που βρισκόταν έξω από τουαλέτες στο πάρκινγκ της Εθνικής Οδού βρισκόταν μια 33χρονη γυναίκα με το μικρόγιο της ηλικίας μάλλον 3 ετών που έχασαν τη ζωή τους. Ακαριέα. Από τη σύγκρουση, το σταθμευμένο Honda Civic κόπηκε στη μέση, τα δύο αυτοκίνητα μετατράπηκαν σε μια άμορφη, πυρηνή, μάζα. Από τις υπάρχουσες πληροφορίες προκύπτει ότι μέσα στην Πόρσε που μετά την σύγκρουση τυλίχθηκε στις φλόγες βρίσκονταν ο Γιώργος Βακάκης, 24 ετών. Γιος του ιδιοκτήτη των πολυκαταστημάτων Τζάμπο και ένας φίλος του που σκοτώθηκαν επί τόπου, αυτή την ώρα. Οι αστυνομικές αρχές και οι άνδρες της τροχέας δεν έχουν απαντήσει αν την Πόρσε οδηγούσε ο Γιώργος Βακάκης ή ο δεύτερος επιβάτης. Νοσοκομιακές πηγές αναφέρουν ότι ο νεκρός οδηγός του αυτοκινήτου απανθρακώθηκε και δεν αναγνωρίζεται το φίλο του, ο δεύτερος νεκρός της Πόρσε εξφενδονίστηκε έξω από το αυτοκίνητο μετά την πρωτοφανής σφοδρότητα σύγκρουση. Πρόκειται για άνδρα, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες. Ο Γιώργος Βακάκης είχε επιστρέψει πριν από λίγες ημέρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου σπούδαζε και μαζί με τον φίλο του που βρισκόταν και αυτός μέσα στην Πόρσε πήγαιναν στην Αράχοβα για ολιγοήμερες διακοπές. Από επιχειρηματικούς κύκλους αναφέρεται ότι ο Γιώργος Βακάκης προοριζόταν για διάδοχος του Απόστολου Βακάκη στο τιμόνι των Τζάμπο. Το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα έγινε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα στο 83ο χλή της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, κοντά στο ύπατο Θηβών, όπως φαίνεται από το σοκαριστικό βίντεο. Ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά την πρόσκρουση της Πόρσε πάνω στο Honda Civic. Ο οδηγός του σταθμευμένου αυτοκινήτου βγαίνει τρέχοντας από τις τουαλέτες και αντικρίζει το απάνθρωπο θέαμα της νεκρής γυναίκας και του γιου του, κρατά το κεφάλι του, ανήμπορος να αντιδράσει. Αφού δεν μπορεί να προσφέρει την παραμικρή βοήθεια στα πολύ αγαπημένα του πρόσωπα, στις φλόγες βρίσκεται και η Πόρσε που προκάλεσε την ανίποτη τραγωδία, που κατέληξε εκτός δρόμου. Δίπλα στις εγκαταστάσεις παρακείμενου εργοστασίου, μέσα στην Πόρσε βρισκόταν ο Γιώργος Βακάκης και ένας φίλος του, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. Που έχασαν και αυτή τη ζωή τους στο πρωτοφανές δυστύχημα που προκλήθηκε όταν το αυτοκίνητό τους, εκτός ελέγχου, έπεσε πάνω στο σταθμευμένο Civic κόβοντας το νήμα της ζωής της 33χρονης μητέρας και του γιου της.